Είμαι ο Θανάσης Αποστόλου και μου αρέσει να γράφω βιβλία προσωπικής βελτίωσης ή βιβλία κρίσης, όπως τα συνηθίζω να τα ονομάζω. Θα μου πείτε γιατί τα ονομάζεις έτσι. Τα ονομάζω βιβλία κρίσης γιατί τα θεωρώ εργαλεία τα οποία μπορούν να βελτιώσουν δραματικά τη ζωή μας σε περιόδους προσωπικής κρίσης, όποια πλευρά μας και αναφορά αυτή η κρίση. Οικονομική, κάποια εξάρτηση, προσωπική κτλ. Για ένα βιβλίο αυτής της κατηγορίας, κάθε ευρώ που ξοδεύεις για την αγορά του και κάθε λεπτό που αφιερώνεις για να το μελετήσεις, είναι επενδύσεις που αποφέρουν πολλαπλάσια από αυτά που ξόδεψες. Γι' αυτό λέω πολύ συχνά ότι σε καιρούς κρίσης, οποιοδήποτε είδους, η καλύτερη επένδυση είναι η επένδυση σε σένα. Δυστυχώς, σε αυτή την κατηγορία βιβλίων, εννοώ την κατηγορία που ξεκινάει με το πώς να, επικρατεί ένα χάος. Ειδικά στην Αμερική που φτιάχνονται πολλά τέτοια προϊόντα. Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία, βίντεο, προγράμματα που προωθούνται με φανταχτερό marketing και συχνά κοστολογούνται πανάκριβα, αλλά το περιεχόμενό τους είναι από μέτριο ως κακό. Θέλω να πιστεύω ότι οι δικές μου εργασίες είναι διαφορετικές και εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι χιλιάδες μαρτυρίες ευχαριστημένων αναγνωστών που έχω λάβει στο mail μου, στο forum της σελίδας, στο Facebook και αλλού. Το βιβλίο για το κάπνισμα μου πήρε 2 χρόνια για να το γράψω στην πρώτη του έκδοση, ενώ το γλυκό ένστικτο μου πήρε ακόμα περισσότερο, 7 ολόκληρα χρόνια, μέχρι να σιγουρευτώ ότι είναι το καλύτερο στο είδος του. Επειδή πιστεύω ότι ένα βιβλίο πριν διεκδικήσει μια θέση στη βιβλιοθήκη μας πρέπει να έχει αποδείξει πρώτα την αξία του, αποφάσισα να δώσω το αυτόνομο πρώτο μέρος του βιβλίου για το κάπνισμα δωρεάν ως e-book. Μπορείτε να πάση στιγμή να το κατεβάσετε στη σελίδα σκέφτομαι.gr και να το διαβάσετε για να πάρετε ένα δείγμα της δουλειάς μου. Στο επίκεντρο του νέου αντικαπνιστικού προγράμματος παραμένει το έντυπο βιβλίο «Πώς να παραγείται από το κάπνισμα πανεύκολα», αλλά η ήδη μεγάλη αποτελεσματικότητά του εκτοξεύεται από τα καινούργια ψηφιακά βιβλία. Θα σας πω λίγα λόγια για το καθένα. Ξεκινάω από το σημαντικότερο ψηφιακό βιβλίο, την οριστική λύση στο κάπνισμα, που ενσωματώνει όλη την εμπειρία 10 ετών που απέκτησα στη βοήθεια καπνιστών και έχει νέα συγκλονιστικά μυστικά που θα κάνουν ακόμα πιο εύκολη την απόδρασή σας από το κάπνισμα. Θα έλεγα ότι είναι το κύριο βιβλίο του HeroPack. Το επόμενο βιβλίο θα φανεί χρήσιμο σε όσους και κυρίως σε όσες έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την αποφυγή του πάχους εξαιτίας της διακοπής του καπνίσματος. Το τελευταίο βιβλίο του HeroPack αφορά το άτμισμα και είναι αυτό που πιστεύω θα το χρειαστούν οι λιγότεροι αναγνώστες. Είναι, ας πούμε, το τελευταίο καταφύγιο για ένα ποσοστό που το υπολογίζω γύρω στο 10 με 15% των αναγνωστών, που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα καταφέρουν την οριστική απαλλαγή τους από το κάπνισμα. Ασχολήθηκα με το άτμισμα σχεδόν 2 χρόνια και παρατήρησα κάποια σοβαρά λάθη της ατμιστικής κοινότητας στο θέμα της καθοδήγησης που λαμβάνουν οι καπνιστές για τη μετάβασή τους στο άτμισμα. Επίσης, διαπίστωσα ότι δεν έχει γραφτεί τίποτα αξιόλογο σε παγκόσμιο επίπεδο για την διακοπή του ατμίσματος. Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που δίνει μια αξιόπιστη μέθοδο διακοπής ατμίσματος για όσους την επιθυμούν. Το άτμισμα είναι μια, ας την πούμε, καλούτσικη λύση στο πρόβλημα του καπνίσματος για όσους δεν έχουν καταφέρει την τέλεια λύση, που είναι φυσικά η πλήρης διακοπή του καπνίσματος. Γι' αυτόν λοιπόν τον έναν στους 10 αναγνώστες που δεν θα καταφέρει το τέλειο, έρχεται αυτό το βιβλίο που θα του προσφέρει μια καλή λύση για μέχρι την ώρα που θα αποφασίσει να κόψει και το άτμισμα, αν φυσικά το θελήσει. Αυτό ήταν το HeroPack. Μαζί με το έντυπο βιβλίο αποτελούν την καλύτερη λύση που έχει δοθεί ποτέ στο μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Το λέω με βάση τον αριθμό των πρόωρων θανάτων λόγω καπνίσματος, που ξεπερνά τους πρόωρους θανάτους από όλους τους πολέμους και όλα τα ναρκωτικά μαζί. Με τα χρήματα που χαλάτε σε λίγες μέρες για τσιγάρα, θα αποκτήσετε ένα πραγματικό υπερόπλο για τη διακοπή αυτής της άσκοπης δηλητηρίασης. Τελειώνω με κάτι που μου είχε πει ένας φίλος κάποτε. Τι να το κάνω, ρε Θανάση, αν είναι να κόψω το τσιγάρο και να υποφέρω μια ζωή νοσταλγώντας το? Προτιμώ να ζήσω λίγα χρόνια λιγότερα και να τα απολαύσω όπως θέλω. Και φυσικά συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Στόχος του προγράμματος δεν είναι απλά η διακοπή του καπνίσματος, την οποία άλλωστε έχετε πετύχει και μόνοι σας, κάποιοι μάλιστα αρκετές φορές. Στόχος είναι η εύκολη και οριστική διακοπή. Όλα τα μυστικά για να πετύχετε αυτό το στόχο είναι εκεί και σας περιμένουν.